στις βασικές προτεραιότητες της διακυβέρνησης του, έθεσε την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας σε εκδήλωση της ΕΚΣ στον Αμίαντο κατά τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Μεταλλορύχων με αφορμή την εργατική Πρωτομαγιά. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έκανε λεπτομερή ανάλυση των επιτευγμάτων της διακυβέρνησής του, ενώ εξήρε την υπεύθυνη στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε κρίσιμες περιόδους, όπως και στις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, υλοποιώντας μια σειρά μέτρων ύψους πέραν των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να στηρίξουμε 210.000 μισθωτούς και αυτοτελώς εργαζόμενους, 35.000 εργοδότες και επιχειρήσεις. Ενώ αναφερόμενο στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων, επανέφερε την πρότασή του για την δημιουργία Τελεφερίκ. Να εκφράσω και την απολογία μου, γιατί μία των υποσχέσεων μου ήταν η κατασκευή Τελεφερίκ. Δεν το ξέχασα. Με βαραίνει. Δυστυχώς, οι συνθήκες οι οικονομικές που αντιμετωπίσαμε, η έλλειψη ενδιαφέροντος από επενδυτές, δεν επέτρεψε στην υλοποίηση του συγκεκριμένου. Εύχομαι ο επόμενος πρόεδρος, έχοντας το ίδιο όραμα, να υλοποιήσει αυτή την δέσμευση που είχα αναλάβει. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει με έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών από τα φαινόμενα ακρίβειας αλλά και την ενδεχόμενη σχροκέρδεια. Να στηρίξουμε τις ανθρώπινες ανάγκες με τη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης, τον καθορισμό πλαφών στις τιμές των καυσίμων, όπως επίσης και σε ό,τι αφορά το περιθώριο κέρδους, τον επανακαθορισμό της πολιτικής χρέωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, την αύξηση της φορεσπρακτικής ικανότητας του κράτους, την ενίσχυση των ελέγχων τιμών και ποιότητας, όπως επίσης και την προώθηση της δημόσιας διαπόμπευσης σε όσους εσχροκερδούν. Με τον Ανδρέα Μάτσα να θέτει μεταξύ άλλων σε επιτακτική την ανάγκη θέσπισης του κατώτατου μισθού, ενώ διαβεβαίωσε πως η ΣΕΚ θα υψώσει ασπίδα προστασίας του Γενικού Συστήματος Υγείας.